Η Βέρα Μπούφη, λοιπόν, μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια. Δύο θείες τραγουδίστριες. Η μία, η μεγάλη Ελληνίδα στάρα Άννα Δύση. Επίσης η άλλη της η θεία, η Λία Δύση. Ενώ η μαμά της αποφάσισε να μην ασχοληθεί. Και ο μπαμπάς δεν ασχολείται με το τραγούδι και τη μουσική. Το μιλαράκι όμως, εκεί στη γειτονιά που έπρεπε, φύτρωσε καλά και γερά. Βέρα Μπούφη κοντά μας! Αδυναμία του έχω μεγάλη και ούτε μια... Καλώς ήρθες! Καλώς ήρθες! Καλώς σας βρήκα! Τι κάνεις! Τι ωραία που είστε εδώ! Κάτι. Πολύ ωραία, ευχαριστώ! Έχεις φοράς πολύ ωραία παπούτσια! Ευχαριστώ! Και έχεις πολύ ωραίο στυλ! Τι κάνεις! Είμαι πάρα πολύ καλά! Έχω επιστρέψει δυναμικά στην Ελλάδα. Αυτό που ακούσαμε είναι το νέο σου τραγούδι που θα το ακούσουμε μετά, έτσι. Αδυναμία. Ναι. Δυναμώστε το λίγο να έτσι, λίγο να το ακούσουμε, να το χαρούμε. Λίγο πιο δυνατά, λίγο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αυτό, αυτό θα ακούσουμε, αυτό θα μας πει μετά. Ποιο λαϊκό άκουσμα. Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω τώρα. Τι γίνεται, εσύ από τα Λονδίνα σου, τις μουσικές σπουδές, λαϊκό τραγούδι. Ναι, εντάξει, το λαϊκό θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που το έχουμε όλοι οι Έλληνες μέσα μας. Ξεκίνησα πιο pop, σαν καλλιτεχνικά και δισκογραφικά. Εσύ ήθελες από μικρή να ακολουθήσεις το τραγούδι. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε ήταν η επιλογή πολύ σαφής. Πήγες σε μουσικό σχολείο. Πήγα μουσικό σχολείο, έκανα μαθήματα. Γενικά ήθελα να έχω βάσεις πάνω στη μουσική και την αγαπούσα τη μουσική. Γι' αυτό και ήθελα να ξέρω πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Που κάνω και που ήξερα από μικρή ότι θέλω να κάνω. Εσύ πήγες πότε πας στο μουσικό σχολείο, γιατί δεν τα πήγα ξέρω. Πρώτη γυμνασίου και τελείωσε εκεί. Ξεκινάει πρώτη γυμνασίου το μπαίνεις μουσικό σχολείο. Μπαίνεις με εξετάσεις. Α, ναι. Ναι, και περνάς και φτάνεις μέχρι το Λύκειο. Τελείωσε το Λύκειο εκεί. Μετά μπήκα μουσικό πανεπιστήμιο. Όταν δίνετε εξετάσεις για να μπείτε στο μουσικό σχολείο, σε τι δίνετε εξετάσεις, σας εξετάζουν φωνητικά, είναι, θέλετε κάποιο όργανο. Ναι, σε βάντα εξής, είσαι πολύ μικρός τότε, αλλά σε βάζουν να πεις ένα τραγούδι. Θυμάμαι και σε ένα ξυλόφωνο μας παίζανε κάτι, ξέρεις, να ακούσουμε, να δουν τα αυτοί μας. Mm-hmm. Τι ακούμε, γιατί μετά κάνεις αρμονίες, ανεβαίνεις το επίπεδο σε φούγκα, μετά κάνεις πολλά πράγματα, βυζαντίνη μουσική. Όταν το συζήτησες με τη μαμά, γιατί πρόσεξε να δεις, το μουσικό σχολείο είναι μια πολύ... Είναι μια δεσμευτική κατεύθυνση. Ναι. Υπό την έννοια ότι αν το μετανιώσεις. Τότε σου ένα παιδάκι, σου τελείωνε στο δημοτικό. Αν το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι πολύ εύκολο. Μπορούσες να αλλάξεις. Γιατί υπήρχαν παιδιά που μετά δεν τους ενδιέφερε και μπορούσαν είτε να μείνουν στο σχολείο, αλλά να δηλώσουν μετά να μπουν σε άλλο πανεπιστήμιο. Ναι. Οτιδήποτε είναι αυτό. Mm-hmm. Και άμα σ' άρεσε, συνέχισες μουσικά. Εσύ τελείωσες το σχολείο αυτό το μουσικό και μετά πήγες, έφυγες στο εξωτερικό. Εγώ τελείωσα, όχι, έκανα το πανεπιστήμιο εδώ, το μουσικολογία, ΑΗ. Τελείωσες. Δεν το τελείωσα, γιατί ήταν 5 χρόνια, μετά μπήκα στο τραγούδι. 5. Ναι. 5 χρόνια είναι. Μουσικολογία. Τόσο πολύ. Είναι πολύ και εγώ στην αρχή λέω γιατρός. Ναι. Αλλά ναι, κι όμως είναι 5 χρόνια. Μπήκες λοιπόν, απλώς δεν έχεις πάρει ακόμα το πτυχίο σου. Δεν το έχω πάρει το πτυχίο ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά σε αυτό το θέμα. Μην ανησυχείς, έχουν επανέλθει οι αιώνιοι εκδητές. Δεν υπάρχει. Οπότε θέλεις μόνο. Οτιδήποτε κάνεις είναι καλό να το έχεις. Και μετά φεύγεις Λονδίνο. Έφυγα Λονδίνο πριν 2 χρόνια. Έφυγα για 2 μήνες και έμεινα. Τι έκανες για 2 χρόνια. Θα σου πω, γενικά δεν θα έλεγα φεύγω. Απλά έτυχε. Δεν μπορώ να πω ότι. Θα έπαιρνε την απόφαση φεύγω και μένω. Απλά μου έκατσε ξέρεις, την πορεία λίγο. Έφυγες 2 μήνες εσύ για δουλειά. Πήγες. Για δουλειά πήγα στο Ελιζέ. Είναι πολύ Ελιζέ που το γνωστό. Είναι το μαγαζί. Ιστορικό μαγαζί. Ιστορικό 80 Ελληνάδικο, χρόνια τώρα. Ναι. Έχει live. Έχει live, ναι, βέβαια. Το Ελιζέ. Είναι αυτό που σπάνε τα πιάτα. Πάνε που γίνεται ακόμα Έλληνες φοιτητές εκεί και γίνεται πανικός. Φοιτητές, ναι. Γενικά έχει πολύ καλό κόσμο. Ξέρει να διασκεδάζει ο Έλληνας στο εξωτερικό. Εγώ αυτό είδα. Δεν μου λες, έρχονται όντως στο Ελιζέ τα πλουσιόπεδα εκεί των σχολείων, των γνωστών που σπουδάζουν. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα και... για να σπουδάσεις στο Λονδίνο, χρειάζεται να έχεις και κάποια οικονομική άνεση. Ναι. Θεωρώ ότι. Ναι, έρχονται. Γιατί χρειάζεται το ίδιο. Οπότε πρέπει να ήταν και συμπαθητικά τα λεφτά εκεί, φαντάζομαι, για να κάτσεις. Ήμουν πολύ ευχαριστημένη και γενικά με αγαπούσαν πολύ και μου έδειχνε και την αγάπη του και ο κόσμος πάρα πολύ. Ήταν κάτι το διαφορετικό για μένα, ψήθηκα,
έζησα κάτι το διαφορετικό, μου άρεσε, είδα musicals. Ανοίγει το μυαλό σου γενικά, ναι, σε πολλά πράγματα. Εσύ όταν πήγες στο Λονδίνο δεν είχες την κατεύθυνση του λαϊκού τραγουδιού. Πάντα το είχα, απλά λόγω ηλικίας θεωρώ ότι δεν μπόρεσα να το δουλέψω πάνω δισκογραφικά πιο πολύ. Τραγούδα πάντα τραγουδούσα πόπο, σε live μου, ναι, λαϊκό, γιατί μου άρεσε το λαϊκό. Αλλά δισκογραφικά δεν μου τέριαζε λόγω της ηλικίας που είχα. Και μετά το Ελιζέ. Και μετά το Ελιζέ. Είμαι εδώ, είμαι τελικά. Εδώ είμαστε, πάμε παρακάτω, εδώ μένουμε. Εκεί. Και παίρνεις την απόφαση μετά να φύγεις από το Λονδίνο και να έρθεις πίσω. Ναι. Εδώ. Γιατί ήσουν homesick, τι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω σταματήσει να κάνω πλάνα μετά από αυτό που μου έτυχε. Μετά ενώ που έφυγα δύο μήνες, που είπα ότι πάω για δύο μήνες και έμεινα, δεν κάνω πια πλάνα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι ό,τι μας κάθεται και για κάποιο λόγο. Και ό,τι γίνεται για κάποιο λόγο. Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη νέα μου δισκογραφική οικογένεια, την Panic Records. Τον Γιώργο τον Αρσενάκο και όλη την οικογένεια της Panic που δουλεύουν τα παιδιά πάρα πολύ. Πήγες χθες στο πάρτι. Πήγαμε στο πάρτι χθες. Έχω πλάνα, βλέπουμε πλάνα πίσω από το πάρτι της Panic το χθεσινό. Χαμός. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσύ που είσαι. Εγώ είμαι δεξιά κάπου. Πολύ κόσμο. Η θεία εδώ. Αυτό το να βλέπω την Άννα Βύση και να λέω η θεία. Η θεία. Πόσο μάλλον η γιαγιά δεν υπάρχει. Εσύ δεν ήθελες να. Δεν ήθελες. Μαγκιάσουν αυτό. Ωραίο είναι. Από παιδί δεν ήθελες όλο αυτό να λένε. Η ανιψιά της Άννας. Στο σχολείο, φαντάζομαι. Ναι. Στο αυτό πάντα είχες αυτό. Η ανιψιά της Άννας. Γενικά ήμουν πιο κλειστή σαν παιδί και ήθελα σαν άνθρωπος να. Ό,τι καταφέρνω να το καταφέρνω με το σπαθί μου. Αυτό είμαι είναι... έτσι και έτσι μεγαλωμένη. Αυτό οπότε... είναι φυσιολογικό να ξέρεις. Δηλαδή πολλές φορές τα παιδιά τα οποία είναι. Όχι μόνο των καλλιτεχνών, ακόμη και παιδιά που είναι με κρατεών ανθρώπων, πολιτικών ή επιχειρηματιών. Υπάρχουν παιδιά τα οποία λένε ότι είναι παιδί μου, φτάνει πια. Δεν θέλω να είμαι διαρκώς ο γιος του τάδε ή η ανιψιά της τάδε ή αυτό. Εσύ από παιδί δηλαδή ήθελες, δεν έλεγες στο σχολείο. Δεν το έλεγα, όχι. Πάντα κρατούσα πιο. Τα κρατούσα μέσα μου αυτό. Δεν υπήρχε λόγος να το αναφέρω. Ναι. Δεν μου άρεσε. Πάντα ναι, είμαι πολύ περήφανη σαν, κοίτα, σαν άνθρωπος και είσαι λίγο εγωίστρια. Είναι πολύ θέλω ωραίο να τα κάνω μόνη μου όλοι. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, είναι καλό. Είναι ωραίο. Και με έχει βοηθήσει πολύ. Θα μπορούσες, αν ήθελες τόσο πολύ, αφού το ήθελες από παιδί, να σπουδάσεις τραγούδι και σπούδασες τραγούδι, δεν θα μπορούσες να πάρεις την αναβίση και να της πεις, να σου πω, δεν με βάζεις τώρα κάπου να τραγουδήσω. Δεν το έκανες όμως. Σηκώθηκες και έφυγες και πήγες στο Λονδίνο, ναι, και κάθισες εκεί μια διετία. Ναι, έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Θέλω ό,τι κάνω να το κάνω καλά, με αξιοπρέπεια. Και έτσι έχω μάθει από τους γονείς μου βασικά. Και η οικογένειά μας είναι έτσι, σαν οικογένεια. Δεν μου λες, θα πάρεις τώρα στη μάνα σου μάνατζερ. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, προτιμώ, ξέρεις, η μαμά είναι μαμά. Η μαμά της, το ξέρετε φαντάζομαι, είναι, έτσι. Είναι. Όχι, η μάνα μου της δεν είναι η Λία, η Δύση. Όχι, είναι η Νίκη. Γι' αυτό λέω, δεν το ξέρει, το ξέρει το ευρύ κοινό. Είναι μικρή. Η Νίκη ποια είναι. Η Νίκη είναι η αδερφή της Άννας Βύση που την έχει μανατζάρει. Δηλαδή που είναι μαζί της, που κλείνει τις συμφωνίες, τις οικονομικές, όλα, που είναι ο άνθρωπός της. Ας το πούμε ο μάνατζέρ της. Γι' αυτό της λέω, δεν θα σε μανατζάρει τώρα η μάνα σου. Και μου λένε από το κοντρόλ, έχει τον Αρσενάκο, δεν χρειάζεται. Έχει τον σούπερ μάνατζερ η Βέρα. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και θέλω να τους αξίζει ένα χειροκρότημα, νομίζω να τους χειροκροτήσουμε όλοι. Γιατί δεν βρίσκεις πια ανθρώπους που να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Σε οποιοδήποτε τομέα έτσι. Είναι πιο δύσκολες καταστάσεις και οικονομικά και η κρίση όλο έχει επηρεάσει τον κόσμο. Οπότε όσοι δουλεύουν με τόσο πολύ μεράκι, το εκτιμώ πάρα πολύ. Άντε, πάμε να μας το τραγουδήσουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε. Αδυναμία. Έλα, σήκω. Αγαπήσα τα μάτια σου και το χαμόγελό σου. Κι όσο περνούσε ο καιρός, το κάθε τι δικό σου. Είσαι όλα αυτά που έψαχνα κι ό,τι αναζητούσα. Είσαι ο μεγάλος έρωτας.
κερδίσαν τα λόγια σου. Στα μάτια σου κοιτούσα αυτά που είχα ονειρευτεί. Μαζί σου να τα ζούσα. Γι' αυτό κι εγώ ανέθηκα μέσα στην αγκαλιά σου. Λεπτό δεν το μετάνιωσα που έγινα δικιά σου. Αδυναμία.